Στην Αγιά Σοφιά έδωσε το παρόν ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανήμερα την πρωτοχρονιά για την προσευχή της Παρασκευής και προέβησε δηλώσεις σχετικά με τη μετατροπή της ιστορικής εκκλησίας από μουσείο σε τζαμί πριν από λίγους μήνες. Ο Ερντογάν στις δηλώσεις του χαρακτήρισε τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί στέμμα του 2020, μιας χρονιάς που ήταν γεμάτη πόνο για όλη την ανθρωπότητα, όπως επεσήμανε ο ίδιος. Αναφορικά με την Αγία Σοφιά, προέβησε δηλώσεις του εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ΑΚΕΠΕ, ο Μέρτσελίκ. Όσοι ενοχλούνται από τη λειτουργία της Αγίας Σοφιάς σαν τζαμί και της χαράς που έδωσε αυτό το γεγονός στο λαό μας, βρίσκονται σε πόλεμο με οτιδήποτε ανήκει στο έθνος μας. Επιπλέον εχθρεύονται την αρχή πως η κυριαρχία ανήκει στο κράτος μας, άνευ προϋποθέσεων, έγραψε ο Τσελίκ στο Twitter. Παράλληλα, ο Ερντογάν έκανε επίσης αναφορά στην πανδημία του κοροναϊού, καθώς και στο εμβόλιο, λέγοντας πως η Άγκυρα δεν περιμένει προμήθεια εμβολίων μόνο από την Κίνα, αλλά θα παραλάβει και σημαντική ποσότητα από τη Γερμανία. Δείτε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο mshd.gr.